Η Εστονή βιολίστρια και ερμηνεύτρια που κατακτά τον κόσμο, Μάρτσα Νούτ, έρχεται απόψε στις 9 στο θέατρο της εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στο πλαίσιο των Δημητρίων. Οι ενθουσιώδεις τη χαρακτηρίζουν Μπιόρκ της Βαλτικής. Η ιδιοσυγκρασιακή μουσική της βρίσκει χώρο στα σημαντικότερα μίντια του πλανήτη, ενώ ο Σάιμον Λεμπόν, τον Ντουράν Ντουράν, δηλώνει φαν της και έχει πει για αυτήν: «Αυτός θα ήταν ο ήχος του χιονιού που τραγουδάει, αν το χιόνι μπορούσε να τραγουδήσει». Το Μαύρο Χιόνι, το ημερολόγιο ενός Μακαρίτη, μια παράσταση βασισμένη στο αυτοβιογραφικό θεατρικό μυθιστόρημα του Μιχαήλ Μπουλγάκοφ, το οποίο έγραφε παράλληλα με το Μέτρ και η Μαργαρίτα και άφησε ημιτελές λόγω του θανάτου του, παρουσιάζεται απόψε και αύριο στο Δημοτικό Θέατρο Άνετον. Ο σκηνοθέτης Κώστας Φιλίππογλου χρησιμοποιεί τις δυνατότητες του σωματικού θεάτρου για να δημιουργήσει μια ποιητική παράσταση με πηγαίο χιούμορ, έντονες κινηματογραφικές εναλλαγές εικόνων και καταιγιστικό ρυθμό, ενώ τη μουσική υπογράφουν οι Lost Bodies. Το αυτοσχεδιαστικό σύνολο 60 Exit, που δημιουργήθηκε το 2007 στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζει ένα δείγμα της ιδιαίτερης μουσικής διαδρομής του στο φετινό πρόγραμμα των 52ων Δημητρίων το Σάββατο 14 Οκτωβρίου στην αίθουσα προβών της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Το ιταλικό σύνολο Fontana Mix Ensemble καλύπτει ένα ευρύ ερμηνευτικό φάσμα. Στη συναυλία του στο πλαίσιο των Δημητρίων την Κυριακή 15 Οκτωβρίου, στην αίθουσα προβών της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης Σόλων Μιχαηλίδης, θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα Ιταλών, μεταπολεμικών συνθετών και άλλων από το 1947 έως το πρώιμο 21ο αιώνα. Μετά τις sold-out παραστάσεις στη Βίλα του Αλεξάνδρου Ιόλα και στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, η θεατρική παράσταση «Αλέξανδρος Ιόλας», βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Νίκου Σταθούλη, έρχεται στις 13 και 14 Οκτωβρίου στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Σε μια επαιτειακή εκδοχή της, η παράσταση, 30 χρόνια μετά τον θάνατο του σπουδαίου μεκίνα της τέχνης, μοιεί τους θεατές στη σουρεαλιστική ζωή του ανθρώπου που έζησε σαν ήρωας παραμυθιού και έφυγε σαν ήρωας αρχαίας τραγωδίας. Ο Χριστόφορος Αντωνιάδης υπογράφει το κείμενο, τη σκηνοθεσία και τη μουσική επιμέλεια του έργου, ενώ πρωταγωνιστεί στον ρόλο του Αλέξανδρου Ιόλα. Οι εκδηλώσεις στα Δημήτρια για αυτή την εβδομάδα περιλαμβάνουν τέλος την έναρξη του Φεστιβάλ Performance, που απλώνεται σε διάφορους χώρους και εντάσσεται στο κεντρικό πρόγραμμα της 6ης Biennale Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης.